Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταθέσαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας στο συζητούμενο νομοσχέδιο εξυγχρονισμού του ΕΦΚΑ, επειδή εκτιμούμε ότι παραβιάζονται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 7, 25 και 103 του Συντάγματος. Ειδικότερα, το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου παραβιάζει τις παραγράφους 1, 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, αφού επιτρέπει το διορισμό μετακλητών υπαλλήλων χωρίς διενέργεια διαγωνισμού ή κατόπιν επιλογής μετά από έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, οι οποίοι εν ώψη των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους σε θεσμοθετημένες θέσεις ευθύνης που βρίσκονται εντός της υπαλληλικής ιεραρχίας του ΕΦΚΑ, παραβιάζει ευθέως το άρθρο 103, γιατί πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου. Παραβιάζει επίσης ευθέως την αρχή της αξιοκρατίας, της ισότητας και της διαφάνειας, αφού επιτρέπει την πρόσληψη υπαλλήλων σε μόνιμες θέσεις ευθύνης, επίπεδου Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή, χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού ή επιλογής με τις εγγύσεις του ΑΣΕΠ. Αξίζει εδώ να σημειώσω ότι με το νομοσχέδιο προβλέπεται μία τριμελής επιτροπή του διοικητή του ΕΦΚΑ που ορίζει ο Υπουργός, ενός επιστήμονα που ορίζει ο Υπουργός, καθώς και ενός εκπροσώπου του ΑΣΕΠ. Δηλαδή έχουμε μία επιτροπή επιλογής η οποία ελέγχεται από τον Υπουργό. Και θέλω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας διαβάσω και την αντίστοιχη παράγραφο από την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, που, κύριε Υπουργέ, είναι κόλαφος για το νομοσχέδιο, σε μια σειρά από σημεία, που λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής: «Υπό το φως των ανωτέρων φαίνεται να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση της πλήρωσης συλλήβδην όλων των θέσεων, 256 θέσεις μιλάμε, γενικών διευθυντών και διευθυντών, προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων του ΙΕΦΚΑ συλλήβδην, κατά αναφορά προς την ιδιάζουσα φύση, την ειδική αποστολή και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων ορισμένης υπηρεσίας ή θέσεως, στοιχείο το οποίο κατά τα νοτέρω υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο». Νομίζω, κύριε Υπουργέ, προαναγγέλει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής τι πρόκειται να ακολουθήσει αν επιμείνεται στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Παραβιάζει επίσης το παρόν νομοσχέδιο την αρχή της ουδέτερης δημόσιας διοίκησης, μία αρχή δημοκρατίας και θεσμικής λειτουργίας που κατοχυρώθηκε και κυρίως εμπεδόθηκε μετά τους δημοκρατικούς και κοινωνικούς αγώνες στην περίοδο της μεταπολίτευσης, και είναι και θλιβερό να βλέπουμε και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε τμήμα της διασφάλισης αυτών των αρχών στο Σύνταγμα του 1975, να έρχεται σήμερα με αυτό το σχέδιο νόμου και να το παραβιάζει. Η παράγραφος 7, έχω ακόμα λίγο χρόνο, η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου θέτει ζήτημα συμφωνίας προς το άρθρο 103, παράγραφος 4 του Συντάγματος, ότι δεν μπορεί να υποβιβαστεί ο υπάλληλος χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα 2/3 από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Εδώ έχουμε μία συλλήβδην πάλι, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, καθαίρεση όλων των σημερινών γενικών διευθυντών και διευθυντών του ΕΦΚΑ. Οι θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων αφορούν αμιγώς δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έρχεται ένα σχέδιο νόμου και να φέρνει με φωτογραφικές διατάξεις και με διατάξεις οι οποίες στην ουσία δεν έχουν κανένα εχέγγυο αξιοκρατικής επιλογής και πλήρους παράκαμψης φυσικά των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, να γίνονται αυτοί οι διορισμοί. Η μονιμότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί εγγύηση μιας δημόσιας διοίκησης που δρά μέσα στο πλαίσιο της ευνομούμενης δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ανεξάρτητα από κυβερνητικές επιλογές, πελατειακές σχέσεις και πιέσεις εξωθεσμικών, πολιτικών ή οικονομικών συμφερόντων. Επίσης, υπάρχει και μία άλλη παραβίαση και αφορά το άρθρο 9, παράγραφος 5 του σχεδίου νόμου, όπου σε απόκληση από τον υπαλληλικό κώδικα
καθιστά τριμελή αντί για πενταμελή τα πειθαρχικά συμβούλια του ΕΦΚΑ και μάλιστα, εδώ είναι το σημείο της αντισυνταγματικότητας, κλείνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, την κατανόησή σας, η παράγραφος 7 ορίζει ότι το τριμελές αυτό πειθαρχικό συμβούλιο είναι αρμόδιο και για υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν κατά την ψήφιση του σχεδίου νόμου και δεν έχουν εκδικαστεί. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μία ομοί παραβίαση του άρθρου 7, παράγραφος 1 του συντάγματος, όσον αφορά την μη εφαρμογή δυσμενέστερων όρων όταν είναι να κριθεί μία δικαστική καταναλογία με τον ποινικό κώδικα υπόθεση. Επίσης, επειδή εξαιρεί τους αιρετούς, δηλαδή τους εκπροσώπους των εργαζομένων, δημιουργεί και μία άνηση μεταχείριση όσον αφορά στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ σε σχέση με την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Άρα έχουμε και μία αρνητική διάκριση εις βάρος των εργαζομένων του ΕΦΚΑ και παραβίαση της αρχής της ισότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι στην περίπτωση της επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ δεν δικαιολογείται καμία απόκληση από τις βασικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της δημοκρατικής αρχής που θεσπίζει το Σύνταγμά μας. Αυτή είναι εξάλλου και η θέση και της έκθεσης Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου παραβιάζει το Σύνταγμα και καλούμε το Σώμα να υπερψηφίσει την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία.